Πω 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 ρε φίλε, τι σπιταρόνα που έχω φτιάξει, έτσι και πλάνο με ηλιοβασίλεμα ρε. Τι νομίζετε ότι σας φέρνω, Μέγκα Σάιμπερ, με το ηλιοβασίλεμα που είναι, δεν ξέρω καν, κατά πάσα πιθανότητα πίσω από τον πύργο μου. Γεια σας, γεια σας, τελείωσα το σπίτι μου, hey. Οπότε πάμε λίγο να σας ξαναγήσω, λοιπόν, αρχικά, όχι, δεν ξέρω να ακούσατε αυτό το sound effect ρε παιδί μου. Και γενικότερα βλέπετε κάποια αλλαγή στα texture packs, ρε παιδί μου, γενικότερα. Γενικότερα έβαλε ένα νέο texture pack που έχει αλλάξει κάποια πράγματα από το κανονικό Minecraft, ρε παιδί μου. Και ένα από τις αλλαγές που έκανα, που πείραξα, είναι ότι έβαλα τους κλασικούς ήχους του Minecraft, ρε παιδί μου. Του παλιού Minecraft, θα θυμάσαι, ρε παιδί μου. Της Alpha Version, που κάθε φορά που έπεφτες ήταν, ρε παιδί μου, λες και έσφαγες, ξέρω εγώ, τα κοκαλά σου. Εντάξει, αυτή τη στιγμή χάνω όλη μου την πείνα. Λοιπόν, οπότε, βελτίωσα λίγο, άλλαξα την είσοδο, την οποία την φτιάξαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Πατρινό. Ο Πατρινός Κάση έφτιαξε λίγο την εξαιρετική είσοδο εδώ πέρα. Και εγώ έφτιαξα και πιο πάνω. Λοιπόν, οπότε, επίσημα είσοδο σπιτιού μου είναι από κάτω εδώ πέρα. Φτιάχνουμε εδώ πέρα ένα λαγουμάκι, ρε παιδί, που μπαίνεις μέσα, μέσα στο βουνό. Και εδώ πέρα είναι η κρεβατοκάμαρα. Εδώ πέρα κοιμάμαι. Ίσως δεν ξέρω γιατί είναι σαν φέρτρο, ρε παιδί μου, το κρεβάτι εκεί πέρα. Αλλά εκεί τέριαζε, εκεί πέρα το έβαλα, εντάξει. Οπότε είναι έτσι, ρε παιδί μου, underground λίγο η φάση. Και εδώ πέρα ανεβαίνεις. Εδώ πέρα, αν θυμάσαι, ήταν όλο ένα πέτρινο τούνελ, ρε παιδί μου. Κάθισα, ξώσε κάποιο. Κάπου ακούω ένα ζόμπι εντωμεταξύ. Πήγα να πω ζαμπόνι για κάποιο λόγο. Η φάση ποια είναι? Ότι συνέχεια, ρε παιδί μου, επειδή είναι μέσα σε βουνό, γύρω-γύρω θα σπονάρουν ζόμπι. Αλλά έστω ότι δεν θα μπουν στο σπίτι μου, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα είναι η φούρνη μου, τις οποίες έχω μαζέψει όλους, ρε παιδί μου. Μαζεμένοι, είναι ακριβώς από πάνω, έτσι. Κάπου δεν είναι ένα ζόμπι αυτή τη στιγμή και απλά θα με ενοχλεί. Ίσως πρέπει να κάνω κάποια παρέμβαση. Λοιπόν, I'm more than confident ότι το ζόμπι είναι εδώ πέρα. Οπότε θα το ανακαλύψουμε μαζί, αν είναι. Γεια σου. Θα πεθάνει. Σόφα, 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 σόφα. Ωραία. Δεν έχω τόρτς αυτή τη στιγμή, ε. Τέλεια. Λοιπόν, αυτός είναι ο πύργος γενικότερα. Αυτό πρέπει να το καλύψω, αλλά πρώτα θα πρέπει να βάλω ένα τόρτς. Οπότε πάμε λίγο να σας δείξω εδώ πέρα τον πύργο, τη σκεπούλα που έχω φτιάξει, ρε παιδάκι μου. Ίσως πρέπει να βάλω και μια καμπάνα εδώ πέρα, ρε παιδί μου, να καταφέρω να χτυπάω. Οπότε εδώ πέρα είναι ο πύργος που έχω βάλει και καγκελάκι για να πέφτουμε. Ο οποίος βλέπει όλο το σερβερ, ρε παιδί μου. Και από πάνω είναι η σκεπή. Τώρα, για να απευθυνθούμε στον ελέφαντα στο δωμάτιο, θέλω να καταγγείλω όλους τους συναδέλφους μου σε αυτό το σερβερ για τον Έσπασε ένα τόρτς. Κάτσε εδώ. Θέλω να καταγγείλω λοιπόν τους συναδέλφους μου σε αυτό το σερβερ για τον χλεβασμό που έχει υποστεί αυτός ο majestic πύργος όλες αυτές τις ημέρες. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή τους. Μια χαρά είναι το σχήμα του. Εμείς ήταν μια περίοδος που βγαίνω, πάω εκεί πέρα και δεν έβλεπα το σπίτι του Base. Και μετά γυρνάω πάνω και apparently ο Base έχει στείλει το σπίτι του στον ουρανό. Είναι και καλά, ρε παιδί μου, το σπίτι από το app. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και πάρα πολύ ωραία υλοποίηση, ρε παιδί. Με το μεταξύ, το τυχαίο ψαδιστικό τρενάκι του, όπου πέφτουν συνέχεια γάτες, ξέρω εγώ, και πράγματα εκεί πέρα, συνεχίζει ακάθεκτο. Οπότε ναι, παρ' όλα αυτά, δεν Base, σου κάνω μια ανοιχτή πρόκληση. Επειδή δεν έχουμε μετρήσει ποτέ ποιος έχει το πιο ψηλό κτίριο αυτή τη στιγμή στο spawn. Υποστηρίζω ότι ο δικός μου πύργος είναι λίγο πιο ψηλός. Θα τον δούμε. Ξεκάθαρα τον έχω μεγαλύτερο, παιδιά μου. Τι λέμε τώρα? Κάτσε αρχικά να πάρω τα τόρτσια, ρε παιδί μου, επειδή θα τα χρειαστούμε. Και επίσης θα χρειαστώ και πάρα πολύ ξύλο, επειδή σήμερα θα φτιάξουμε για πρώτη φορά το μαγαζί του Mega Saber. Θα πάμε στο Shopping District, το οποίο υπάρχει, ρε παιδί μου, στον Saber. Έχουν χτίσει και άλλα παιδιά εκεί πέρα πράγματα. Θα πάω και εγώ, θα πάρω ό,τι ξύλο έχω pretty much και θα τα βρούμε στην πορεία γενικότερα εκεί πέρα. Θα χρειαστώ και πέτρα, έχω καθόλου. Καταρχάς παραπήρα πολλά πράγματα, φύγεσαι εκεί πέρα και έχω καθόλου ψημένη πέτρα. Πες να μην έχω καθόλου ψημένη πέτρα. Βέβαια υπάρχει το... έχουμε stone bricks, φέρτε αυτά. Φέρει και cobblestone. Και έχουμε και andesite, δεν το θέλω τον andesite. Και έχω και stone εδώ πέρα. Οπότε θέλω αρχικά αυτό. Ξέρεις τι, φύγε. Μια χαρά είμαστε εδώ πέρα, κάντε τη spawn, δεν με ενδιαφέρεται. Συμπλήρωσα και κάτι τη στεναχώρια και τη μιζέρια εδώ πέρα. Οχ, μια χαρά. Και τώρα πρέπει να κάνω ολόκληρο κύκλο για να βγάλω από το σπίτι μου. Εν τω μεταξύ υπάρχει δρόμος από το hub να πας στο shopping district. Αλλά εγώ δεν έχω ιδέα πώς να κινούμε στο hub. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που θα κάνω είναι θα πάω με τα πόδια στην περιοχή με τα μαγαζιά, ξέρω εγώ,
Τι έχει κάνει εδώ πέρα ο πιτσι? Γιατί κρέμονται δύο λάμα από εκεί πέρα? Γιατί φέρονται έτσι στα ζώα σε αυτό το σερβερ? Το οποίο βέβαια μου δίνει τρομερή φάση για το τι μαγαζί θα φτιάξω. Αρχικά αν το πάρεις ευθεία ρε παιδί μου από το σπίτι του Base, βγαίνεις κατευθείαν στο Shopping District, που εκεί πέρα είναι όλα τα μαγαζάκια, τα οποία θα σας δείξω τώρα. Και η γενικότερη ιδέα είναι ότι όλον αυτό τον καιρό βλέπουμε, το έχετε δει και σε προηγούμενα βίντεο και προηγούμενες καταγγελίες μου, ότι ο σερβερ φαίνεται πάρα πολύ βάρβαρα στα ζώα αυτού του μέρους. Οπότε είναι καιρός κάποιος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Κάποιος να αποφασίσει να ασχοληθεί με το δίκαιο των ζώων. Κάποιος να κάνει ένα μέρος στο οποίο τα ζωάκια θα μπορέσουν να είναι και να ζουν ασφαλή εκεί πέρα, χωρίς κάποιος να του πειράζει. Οπότε σκέφτομαι να κάνω κάποιο είδους μέρημνα ζώων, ρε παιδί μου, και καλό. Όπου όποιος βρίσκει, ας πούμε, ένα αδέσποτο πρόβατο ή έχει να κάνει κάποια καταγγελία, ξέρω εγώ, για κάποιον γείτονα του, ο οποίος δεν φέρεται καλά στα ζώα του, να τα παίρνει και να τα πηγαίνει στο μέρος μου. Οπότε θα είναι σαν ένα καταφύγιο, ρε παιδί μου, φάση. Όπου εκεί πέρα, hopefully, δεν θα βιώνουν άλλο abusement και θα είναι χαρούμενοι και θα ζουν στην φάρμα μου. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουν γίνει διάφορα μαγαζάκια. Εδώ πέρα είναι ένα πλοίο το οποίο δεν ξέρω τι θα γίνει. Γενικότερα εκεί πέρα είναι τα μαγαζιά του Muffin και του G-Fandom. Αυτό τι είναι εδώ πέρα? Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. One stack per diamond. Τι πουλάει εδώ πέρα? Όχι, το μαγαζί της Velocity επέστρεψε. Α, one stack, one diamond. Εκπτώσεις, okay. Από ό,τι φαίνεται η κριτική που έχω βαλθεί να κάνω για τις τιμές του σερβερ έπιασε τόπο. Όχι, ο G και ο Muffin δίπλα του. Εδώ πέρα τι είναι? Νομίζω αυτό θα γίνει το μαγαζί του Base κάποια στιγμή. Δεν το πολύ δείχνω. Επίσης, αυτή τη στιγμή πεινάω. Αλλά έχω βρει τον τρόπο να ξεπερνάμε αυτό το πρόβλημα. Μόνο εγώ. Επειδή παρατήρησα ότι όταν πηγαίνεις στο Overworld εδώ πέρα, μπαίνεις σε Peaceful Mode, που σημαίνει ότι γεμίζει κατευθείαν η πείνα σου. Οπότε μπορείς να κάνεις αυτό και μετά να βγαίνεις εδώ πέρα. Δεν κάτσε λίγο να δω ποια είναι η φάση. Πώς βγαίνεις από εδώ, ρε παιδί μου. Βασικά, πού είναι τα portals, ok? Είναι πάνω σε ένα δέντρο. Και τώρα το χάσα για πάντα, έτσι δεν είναι? Community District 1, νομίζω αυτό είναι. Βγήκα λάθος? Όχι, βγήκα σωστά. Λοιπόν, οπότε αυτά τα πραγματάκια έχουν γίνει μέχρι στιγμή. Και εγώ έχω φτιάξει ένα slot, ένα plot εδώ πέρα ήδη για την φάρμα μου. Για σου, να τι κάνεις, πώς είσαι? Λοιπόν, από εδώ και πέρα μην αγχώνεις, επειδή δεν θα πεθαίνει κανένας. Επειδή εδώ πέρα, από εδώ και πέρα θα είναι η φάρμα μου. Όχι! Το texture pack τα ελληνικά τα κάνει έτσι. Όχι, λεγόταν η μέρημνα. Όχι, και εκεί πέρα το μαγαζί, τα μαγαζιά είχαν πράγματα. Όχι, καταστρέφονται τα πάντα. Και επίσης χρειάζομαι ένα κρεβάτι αυτή τη στιγμή, επειδή αλλιώς θα έχουμε τεράστιο θέμα με κρυπερόνια. Ή και όχι. Οχ, τι είναι εκεί πέρα? Οχ, πες μου ότι έχουμε εκεί πέρα village ακριβώς δίπλα. Δεν μου. Οχ, ένα trader. Γεια σου, trader. Ωραία, οπότε έχουμε ένα village εκεί πέρα να κοιμόμαστε. Οπότε γενικότερη φάση ποια είναι? Ότι θα υπάρχει ένα main σπίτι, ρε παιδί μου, το οποίο θα είναι το κεντρικό building. Και όλο το υπόλοιπο θα είναι μια τελείωτη φάρμα εδώ πέρα, για να υπάρχουν ζωχαρούμενα ζώακια. Και όποιος θέλει να τα φέρνει εδώ πέρα τα ζώακια του, ή για να περάσουν τη μέρα τους, ή για να μείνουν μόνιμοι εδώ πέρα. Βλέπετε το γουρνάκι εκεί πέρα χαρούμενο που είναι? Οπότε γενικότερα θα είναι ξύλινη κατασκευή. Θα δω πως θα πάει, θα το βλέπω σταδιακά. Οπότε πάω να ξεκινήσω να χτίζω και θα σας δείχνω το building όσο πάει στην πορεία. Velocity μου, πάλι έψα στην ανάγκη σου. Πάρε εδώ πέρα ένα διαμαντάκι και φέρε εδώ πέρα το γυαλάκι. Αχ, φίλε, βγήκε πολύ ωραίο. Ένα σκελετός, γιατί είσαι ακόμα ζωντανός? Εσύ το βράδυ πέρασε, έπρεπε να είσαι ήδη νεκρός. Οπότε λοιπόν, κάσα λίγο, το έκτισα και νομίζω βγήκε πάρα πολύ cute. Λοιπόν, να σας εξηγήσω ποια είναι η βάση. Θα βγαίνεις έξω από το portal, έτσι, και θα βλέπεις εδώ πέρα τον fun house. Λοιπόν, πρώτο το κεντρικό κτίριο, όπως έχω πει, ρε παιδί μου, που το έχω κάνει λίγο εδώ πέρα τριγύρω, έτσι γουτσουνιάρικο και ωραίο, είναι εδώ πέρα ο υπάλληλος του οικίματος, ρε παιδί μου, επειδή προφανώς πρέπει να υπάρχει κάποιος κυριούλης να προσέχει εκεί πέρα τα ζωάκια. Οπότε έχουμε εδώ πέρα έναν εθελοντή, επειδή κυρίως, παιδιά μου, κυρίως αυτό εδώ πέρα το μέρος λειτουργεί με εθελοντές. Οπότε εδώ πέρα ο κύριος, πώς να τον πούμε? Ξέρετε τι, γράψτε στα σχόλια πώς θέλετε να τον πούμε εδώ πέρα τον εθελοντή,
ο οποίος θα δουλεύει στη μερινά μας. Και μόλις περνάστε, παιδί μου, τη reception, κοιτάξτε εδώ πέρα, ένας παράδεισος για τα ζωάκια. Ήδη έχουμε μερικά έτσι πρώτα ζωάκια, τα οποία κατοικούν στον ξενώνα μας. Έχουμε δύο γουρνάκια και δύο κοτούλες. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω και αγελαδίτσες και άλλα ζωάκια γενικότερα όλων των ειδών. Και αν δούμε ότι έχουμε πολύ κόσμο, μπορούμε να το επεκτείνουμε, ρε παιδί μου. Δεν μας περιορίζει τίποτα, παιδιά μου, παιδί. Ο σκοπός μας είναι ιερός. Και εδώ πέρα έχουμε και έναν ωραίο κήπο που έκανα. Υπάρχουν εδώ πέρα τα νεράκια να πίνουν τα ζωάκια. Εκεί πέρα θα είναι ένα τσέστ το οποίο θα βάζω την τροφή τους, ρε παιδί μου, για να έχει ο κύριος εθελοντής, ο κύριος υπάλληλος εκεί πέρα να ασχολείται. Οπότε πάμε να βάλουμε μια τις ταμπελίτσες σε ένα δοχείο ζών η Μέρινα. Επειδή λέμε όχι στην κακοποίηση. Οπότε αυτή είναι γενικότερα η φαρμούλα. Κάτι τελευταίο που πρέπει να μεριμνήσει το εξής. Λοιπόν, ο σύλλογος εδώ πέρα θα βγάζει καθαρά τα έσοδα του από τις χορηγίες των μελών. Οπότε όποιο μέλος του σερβερ θέλει να στηρίξει εδώ πέρα την προσπάθειά μας, θα μπορεί να κάνει ένα donate εδώ πέρα όσο πως το θέλει, για να στηρίζει τις ανάγκες του συλλόγου και των εθελοντών που θα φροντίζουν τη φάρμα μας γενικότερα. Οπότε βάλαμε και εδώ πέρα το σημείο μας στο τσιστάκι. Οπότε αυτό είναι γενικότερα το όλο project. Ελπίζω γενικότερα να λειτουργήσει, ρε παιδί μου. Και επιτέλους να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες αυτού του σερβερ και να σταματήσουν οι κακοτροπίες και οι κτηνοδίες που γίνονται στα ζώα και αυτού του σερβερ. Για ένα καλύτερο αύριο.